Πρώτα απ' όλα, ακούσαμε ότι έχασε ο Γιάννης ο Χριστόπουλος τη μάνα του. Συλληπιτήρια από καρδιάς, να είναι καλά, να τη θυμάται, γιατί μάνα είναι μόνο μία. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ξέραμε τον αντίπαλο, ξέραμε και κάποιες ιδιαιτερότητες που έχει λίγο η δεξιά πλευρά, θα πηγαίνανε με κάτι καινούριο. Σπρώξαμε την ομάδα να παίξει από εκεί πλευρά και εκεί δεν μπορέσαν να μας πάσουν. Προσεγγίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς μας έκοψε η αναγκαστική αλλαγή του Μωράκη. Τα παιδιά κάνανε πραγματικά τεράστιο αγώνα, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Με πολλές ιδιαιτερότητες, με φαντάρους, με παιδιά που έχουν βγει την τελευταία στιγμή, έγινε η απόλυτη κατάθεση ψυχής. Και όπως και να έχει, πάμε στο Σκαλαμάτα, πάντα είναι ντέρμπι. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα της Σκαλαμάτας και να πετύχει το στόχο της. Η ομάδα είναι, πιστεύω, στο σωστό δρόμο, με την έννοια ότι εκεί τα 15-16 παιδιά που έχουμε ηρωικά μαχόμενοι, είμαστε μια γροθιά, το δείξαμε και σήμερα. Είχαν αγωνιστική πειθαρχία, προσπάθησαν, έπαιξαν και νομίζω ότι είμαστε καλά. Ανοίγουμε τώρα μια περίοδο, τα προηγούμενα δύο παιχνίδια έως και αυτό, που αφήσαμε κάποια, κατά τη γνώμη μου, άδικους βαθμούς. Γιατί πιστεύω και με τη Ζάκυνθο και με τη Μάνδρα είχαμε την υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα τέρμα. Σήμερα πάλι είχαμε μια εικόνα παρόμοια. Δεν δημιουργήσαμε τόσο πάρα πολλές φάσεις όπως είπατε κι εσείς, αλλά ευτυχώς ήμασταν αποτελεσματικοί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και κερδίσαμε. Πρώτον, γιατί διατηρούμε τη διαφορά από το δεύτερο ασπρόπυργο. Και δεύτερον, γιατί θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε για το γεγονός να αφιερώσουμε την νίκη στον προπονητή μας, ο οποίος, όπως εμείς σήμερα το πρωί το μάθαμε, ότι έχασε την αγαπημένη του μητέρα. Δώσουμε τα συλληπιτήριά μας ξανά για να το αφιερώσουμε αυτή τη νίκη. Αν και θα θέλαμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ, για να το αφιερώσουμε ακόμη περισσότερη χαρά. Από την αρχή του χρόνου έχουμε θέσει σαν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να αφήσουμε τίποτα. Έχουμε ματώσει 7-8 μήνες, δεν ξέρω πόσο είναι, έχουμε ματώσει όλα τα παιδιά και πιστεύω ότι θα το πάμε μέχρι τέρμα. Κανείς δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας πάρει από αυτό που κρατάμε τόσο καιρό. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Η Καλαμάτα, όπως δείχνει και η βαθμολογία, είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και ίσως η ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμείς, παρά τα προβλήματα, ήρθαμε εδώ πέρα, παλέψαμε για τους εαυτούς μας και για την πόλη μας, για την ομάδα μας. Δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με την προσπάθειά μας και περήφανοι για τους εαυτούς μας και για τους συμπαίχτες μας. Εγώ προσωπικά δούλεψα πάρα πολύ όλο το διάστημα. Μου δόθηκε η ευκαιρία εκείνη την περίοδο, σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για την ομάδα, στιγμή, και κατάφερα να έχω μια κλίση, η οποία είναι μεν μια επιβράβευση, δεν είναι όμως κάτι παραπάνω, και θα προσπαθήσω για το καλύτερο στη συνέχεια. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχεις. Επίσης, να είστε καλά.